ασφαλές και νέες ιστορίες του Καραγκιόζη ζωντανεύουν από το Θανάση Σπυρόπουλο, ο οποίος διασκεδάζει αλλά και διαπαιδαγωγεί μικρά παιδιά στο Σπυροπούλιο Θέατρο Σκιών. Παίζοντας με τη φωνή του με πρωτότυπα σκηνικά και αστείους διαλόγους, κεντρίζει το ενδιαφέρον και ταξιδεύει το κοινό στον κόσμο των παραμυθιών. Ο Καραγκιόζης δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει το έργο να είναι διασκεδαστικό, να έχει μέσα μηνύματα και να είναι και ιστορικό, να μαθαίνει και ιστορία. Ετότε πάρ' την πρώτη. Ετότε πάρ' την δεύτερη. Ετότε πάρ' την τρίτη. Ετότε πάρ' την τέταρτη. Πάρε την πέμπτη. Πάρε την έκτη. Οι παραστάσεις του Θανάση Σπυρόπουλου δεν απευθύνονται μόνο σε μικρά παιδιά αλλά και σε μεγάλους. Τεχνικές προσθέτονται συνεχώς από τον ίδιο με σκοπό να αφήσει αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Ο καλός καραγκιοζοπαίχτης, ακούγεται, πρέπει να κρατάει το μεγάλο. Εάν σήμερα ο Καραγκιόζης δεν δουλεύουν οι καραγκιοζοπαίχτες, είναι ότι δεν κρατάνε το μεγάλο. Ρίξανε πολύ στο παιδί. Εγώ είμαι ανανεωτής του Καραγκιόζη. Είχα φτιάσει μέχρι τη φιγούρα να κουνάει το μάτι, το στόμα, τα δάχτυλα, τέτοια πράγματα. Τα οποία τα είχα στον Παούλο, τώρα όμως ο γιος μου τα έβγαλε και θέλει να τα φτιάξει. Οι φιγούρες θα είναι ζωντανές. Χειροποίητες, αλλά ζωντανές. Θα φεύγει το πανί, θα παρουσιάζουμε μέσα, άλλο μπερντέ. Κάνουμε κάτι τέτοια πράγματα τώρα. Γιατί δεν μπορεί το παιδί σήμερα των 7-8 χρονών, το μυαλό έχει για 15, για 14. Τα παιδιά βλέπουν τα πάντα. Τα βλέπουν στην τηλεόραση. Άρα πρέπει να του κάνω εγώ κάτι που δεν το βλέπει στην τηλεόραση. Τη σκητάλη δίνει ο Θανάσης Σπυρόπουλος στο γιο του Κώστα, ο οποίος ακολούθησε και αγάπησε το επάγγελμα του πατέρα του από μικρός. Αντίθετα, ο Θανάσης Σπυρόπουλος πέρασε από πολλές δυσκολίες για να καταφέρει να γίνει καραγκιοζοπαίχτης. Τα παλιά χρόνια οι καραγκιοζοπαίχτες έπαιζαν στα καφενεία. Ο πατέρας μου είχε καφενείο και κουρίο. Εκεί ερχόταν καραγκιοζοπαίχτες περαστικοί. Ήμουν 6 χρόνια που είδα Καραγκιόζη. Με μάγεψαν αυτά οι φιγούρες, αυτές οι φωνές. Όλα αυτά και με μάγεψε και μ' άρεσε. Συνέχεια μου περνάγανε. Ο πατέρας μου έπειτα δεν ήθελε να γίνω καραγκιοζοπαίχτης με κανέναν τρόπο. Διότι τότε τα θεωρούσαν υποτιμητικά. Ο γιος μου, κανένας δεν έβγαλε γιο. Ούτε ο Σπαθάρης άφησε, ούτε ο Χαριδήμης το Μόλας, κανένας. Εγώ του άρεσε το δικό μου, αλλά το καλλιέργησα και πολύ εγώ. Κάτσε